Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γοράνων, τον Παναγιώτη τον Στρατάκο, ο οποίος εδώ και χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί υπέρ του χωριού του και υπέρ της Ελλάδος γενικότερα, και είναι χαρά μας και τιμή μας να τον έχουμε κοντά μας, να μας αναγγείλει, να μας προσκαλέσει στο γλέντι, στο αντάμωμα που θα γίνει. Όχι αντάμωμα, είπαμε σύλλογος. Ως πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γοράνων, ναι. Προσκαλούμε την αδελφότητα των απανταχού γορανιτών. Α, αδελφότητα απανταχού γορανιτών. Στην πλατεία του χωριού μας, στις 27 του μηνός. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς έχετε σκληροπυρηνικούς γορανίτες. Δηλαδή όπου γορανίτης δεν σκέφτεται τίποτα άλλο. Το κέντρο του κόσμου είναι η γοράνη. Γι' αυτό ως πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου τους καλάω όλους ως μέλος της αδελφότητας γορανιτών. Αν τώρα ένας όπως εγώ που δεν είμαι από τους γοράνους και με έχει καλέσει. Μπορώ να καλέσει, μπορεί τους φίλους και αυτοί που είναι μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ωραία. Έχουν το δικαίωμα να καλέσουν όλους τους απανταχού γορανίτες και τους φίλους τους. Και τους φίλους τους. Σαφέστατο. Κύριε Πρόεδρε, εσείς έχετε εκείνη την ημέρα, εκτός από την συγκέντρωση που θα κάνετε των γορανιτών και των φίλων τους, έχετε και μία εκδήλωση να τιμήσετε τον πρώην, τον τέος υπουργό, τον Πέτρο τον Δούκα, ο οποίος κρατάει από εκεί και θέλει εις μνήμη του πατέρα του να ανακαινήσει, μάλλον ανακαίνισε την βρύση, την κάτω ή την πάνω. Το τσακολάκαρδο. Το τσακολάκαρδο. Οι γορανίτες το καταλαβαίνουν αυτό. Ναι. Λοιπόν. Θα γίνει αγιασμός στο τσακολάκαρδο στις 7 και 4 και μετά θα πάμε στην πλατεία του χωριού. Αυτή η βρύση, πρόεδρε, παίρνει νερό από πηγή. Από πηγή. Και είχε, η οποία δεν στερεύει ποτέ. Όχι, και είχε φτιαχτεί από έναν άλλον γορανίτη φιλέλληνα το 1926, αν θυμάμαι καλά. Μπράβο, ναι. Και ήταν μεγάλος δωρητής. Ο κ. Παναγιώτης Μαρινάκος, και τώρα ο Πέτρος Δούκας την ανακαίνισε εις μνήμη των γονέων του. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά από ό,τι μου έχει πει ο Πέτρος ο Δούκας, ότι έχει το πλέον υγιεινό νερό που υπάρχει από τον Ταΐγετο μέσα. Ναι, από τον Ταΐγετο, γιατί είναι σε πετρώδης έδαφος. Το νερό έρχεται από πετρώδης έδαφος. Πετρώδης έδαφος, ναι. Πέστε μας, αυτή η βρύση τώρα θα τρέχει νύχτα μέρα. Νύχτα μέρα τρέχει, πάντοτε έτρεχει, αλλά τώρα είναι πιο όμορφη. Μπράβο. Μπορεί να πάει κάποιος εκεί με ένα ποτήρι, με ένα μπουκάλι να πιει νερό και να πάρει νερό. Να πάρει νερό, να πιει νερό και καθώς να φάει το παξιμάδι του με την ντοματίτσα του και με το ωραίο τυράκι. Ναι, αλλά άμα φάει τέτοια πράγματα και πιει νερό από εκεί, μετά από μισή ώρα θα πρέπει να ξαναφάει πάλι. Να ξαναφάει πάλι. Αυτό θα γίνει στην πλατεία του χωριού μας λίγο αργότερα. Λίγο αργότερα. Λοιπόν, έχουμε το γλέντι στην πλατεία. Έχουμε το γλέντι των απανταχού γορανιτών στην πλατεία του χωριού μας. Πέρυσι θυμάμαι που ήμουν και εγώ εκεί. Πρόπερση. Ναι, γίνεται η συγκέντρωση της αδελφότητας γίνεται κάθε δύο χρόνια. Ναι, ναι. Και με πολύ μεγάλη επιτυχία, μάλιστα. Επιτυχία. Αλλά τώρα λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθήκων, ίσως να το κάνουμε κάθε τρία χρόνια. Ναι. Αυτό θα το αποφασίσουν οι ίδιοι. Ήδη η αδελφότητα. Έτσι, αδελφότητα. Πέστε μου τώρα, όταν λέμε γλέντι επάνω, τι γλέντι θα έχετε και ορχήστρα, τι θα γίνει. Ζωντανή ορχήστρα. Η ζωντανή ορχήστρα θα αποτελείται από τον Πέτρο τον Διαμαντάκο, την ορχήστρα που θα έχει δύο κοπέλες που τραγουδάνε λαϊκά. Μπράβο, ναι, δημοτικά. Θα υπάρχει κλαρίνο. Θα είναι δηλαδή ένα γνήσιο δημοτικό γλέντι. Ναι. Επίσης ο άλλος γορανίτης του εξωτερικού και τώρα κάτοικος στην Ελλάδα, ο Σπύρος ο Τσάμπερας, θα μας παίξει και το ωραίο του βιολί. Πολύ ωραία. Πολλοί πατριώτες μας και γενικά φίλοι. Στην πλατεία μπροστά από την εκκλησία. Στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Και δεν μου λέτε.
Τι εδέσματα θα έχει εκεί, τι φαγητά? Θα υπάρχουν like, ντόπια, δηλαδή, ντόπια φαγητά, σουβλάκια, τα οργανώνει, σουβλάκια, μπριτζόλες, κότα με ψητή με πατάτες του φούρνου, το σαλάτα, φούρνο, σαλάτες, τυρί και κρασάκι και μπύρα και αναψυκτικά. Ό,τι θέλει ο καθένας. Μπράβο. Ό,τι αγοράσεις, μπράβο, θα είναι πολύ λαϊκά. Λαϊκά, πολύ λαϊκά και φτηνά. Και φτηνά, και φτηνά. Για να μπορέσει γιατί είναι, να έρθει ο καθένας. Ναι, γιατί είναι δύσκολη η κυρία, όπως είπαμε. Αλλά η πατρίδα μας περνάει δύσκολες στιγμές. Επειδή είσαι άνθρωπος, κύριε Πρόεδρε, που έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο. Σχεδόν όλο τον κόσμο. Και είχες μάλιστα και μία πρώτη σου εμπειρία να γνωριστείς με τον Bob το Gennetty. Ναι, αυτό ήταν. Ο οποίος είχε έρθει τότε με την επανάσταση του 67. Ναι. Είχε έρθει να μιλήσει κρυφά με τον τότε βασιλέα, τον Κωνσταντίνο. Και εσύ ήσουν στην υπηρεσία. Ναι, βρέθηκα στην υπηρεσία. Βρέθηκες και εκεί. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Ναι, από εκεί μου άναψαν τα. Και σου άναψε την ιδέα, όρεξη. Την όρεξη πολύ να ανακατεύτω με τα στρώματα της κοινωνίας. Με όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Ωραία, ωραία. Οπότε μετά στην Αμερική είχες ναι, είχα δοσοληψίες με την οικογένεια των Kennedy. Ωραία. Πες μου τώρα. Τι επίσημοι θα έρθουνε, έχεις, από ό,τι ξέρω δεν έχεις στείλει καμία πρόσκληση. Καμία πρόσκληση, μόνο είναι γενική στην αδελφότητα των απανταχών γορανιτών, πιστεύοντας ότι έχουν φίλους και θα έρθουνε μαζί. Από την άλλη πλευρά ξέρω ότι θα έρθουνε και είναι φερμένοι στο χωριό από Αυστραλία, από Καναδά, από Αμερική, από Λίβανο. Από την Αθήνα, από όλα τα όλοι, ναι. Όλοι. Έχουν λάβει γνώση όλοι αυτοί. Οι περισσότεροι, ναι, αλλά τώρα με αυτή την κρίση περιμένουμε. Ναι. Δεν ξέρουμε περίπου, δεν αλλά ξέρουμε, δεν μας, όχι. Είναι δύσκολη η γέννηση. Πάντως πιστεύω αλλά ατομικά ότι θα έχουμε πάνω από 300 άτομα. Μπράβο. Και η ορχήστρα είναι ωραία, πολύ ωραία. Είναι ωραία, τα φαγητά. Οπότε θα είναι τα φαγητά φτηνά. Τα έχουμε δοκιμάσει και ναι, τα ξέρουμε ότι είναι νοστιμότατα. Οπότε η πρόσκληση πώς απευθύνεται από τον Πρόεδρο τώρα? Τι καλείτε? Καλούμε να μας τιμήσουν. Δηλαδή δεν υπάρχουν επίσημοι και μη επίσημοι? Όχι. Όλοι είναι όχι. Καλοδεχούμενοι. Ναι, καλοδεχούμενοι. Μόνο πρέπει να ξέρουμε να τηλεφωνήσουν ή να μας ειδοποιήσουν. Έχουμε 7, το συμβουλίο μας αποτελείται του πολιτιστικού συλλόγου από 7 άτομα. Μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς για να έχουμε μέχρι αύριο το απόγευμα μία εικόνα πόσος κόσμος θα παραβρεθεί, να μην τυχόν και ξεμείνουμε από φαγητά. Ωραία. Αν έχουμε πλεόνασμα δεν μας πειράζει, θα το δωρήσουμε κάπου αλλού. Ωραία. Μάλλον στο άσυλο. Ναι, βέβαια. Άλλωστε το άσυλο, από ό,τι ξέρω, κάνετε προσπάθεια για να μαζέψετε λεφτά. Δηλαδή και τα λεφτά που θα περισσέψουν από το ό,τι περισσέψει από την εκδήλωση αυτή. Ένα ποσό θα μείνει για τις ανάγκες του χωριού και κάποιο άλλο ποσό θα πάει προς το άσυλο. Ωραία. Άρα λοιπόν δημάρχους, αντιδημάρχους και λοιπά, όλοι είναι προσκεκλημένοι, αλλά από εδώ. Από εδώ, ναι. Προσκλήσεις δεν έλαβε κανείς. Όποιος θέλει έρχεται, όποιος δεν θέλει δεν έρχεται. Όποιος σας αγαπάει έρχεται. Το χωριό, όχι εμάς, το χωριό. Ναι. Αυτό λέω. Και όσο για την αδελφότητα που έχουμε δημιουργήσει στο Ήθακα, Νιου Ιόρκ, η αποστολή της είναι να μαζευτεί ένα μεγάλο ποσό, το οποίο σε μια πενταετία θα σταματήσει. Και τα έσοδα αυτού του ποσού, ας πούμε ότι έχουμε έσοδα $10,000 το χρόνο, θα έρχονται κατευθείαν στον πολιτιστικό σύλλογο γοράνων. Αχα. Ο οποίος ο εκάστοτε πρόεδρος για το συμβούλιο θα τα χρησιμοποιεί του χωριού και βοήθεια προς το άσυλο και αν υπάρχει κανένα άρρωστο παιδί γενικά στην περιοχή. Ωραία. Αλλά στην πραγματικότητα θα τα διευθύνει τα χρήματα αυτά κατευθείαν ο πολιτιστικός σύλλογος γοράνων. Αγαπητέ Πρόεδρε, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Ήταν νομίζω πολύ χρήσιμα να τα ακούσουν οι τηλεθεατές μας. Με αυτόν τον τρόπο θα τα μάθουν όλοι και δεν θα μου κάνουν και παράπονα ότι δεν ειδοποιήθηκαν. Θέλω να σε συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνεις για το καλό του χωριού και γενικότερα. Και θέλω να σου ευχηθώ υγεία πρώτα και μετά καλή επιτυχία σε όλους τους σκοπούς που έχεις βάλει και εσύ και οι συγχωριανοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ εύχομαι να ακούγεται πάντοτε ο σταθμός
Όσο μπορούμε. Όσο τώρα μας βλέπουν σε όλη την Πελοπόννησο. Σε όλη την Πελοπόννησο. Το έμαθα αυτό. Ναι. Καλό είναι να μας βλέπουν και να ακούνε. Ωραία. Τι μιλάμε. Και πάλι... αλλά άλλη μια φορά ακόμα, εμείς που ζούμε στο εξωτερικό, εγώ ατομικά, είμαι βαμμένος, μόνιμος, ναι, ναι, εδώ. Ναι, ναι. Θέλω, αγαπάω πρώτα την πατρίδα μου και μετά τη δεύτερη μου πατρίδα που είναι η Αμερική. Και πάλι σε συγχαίρω για την προσπάθεια και σου εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.